Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κατσάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατσάνο. Τι κάνετε, καλή Τετάρτη. Καλή Τετάρτη. Έχει κόσμο κάτω, τι γίνεται, τι βλέπετε εσείς από εκεί. Μας πιάνουν όλα τα πάρκινγκ εδώ πέρα κάθε Τετάρτη. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε εμείς. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και αυτά μέσα στα καλά της πόλης. Είναι και αυτό, ναι. Είναι μια Τετάρτη όμως. Μια Τετάρτη, να κάνουμε λίγο πανικό. Να κάνουμε λίγο πανικό, αλλά τα έχουμε πει και στον Δήμαρχο. Ας πούμε, την ημέρα που χρειαζόμαστε τα πολλά τα πάρκινγκ, ναι, δεν χαλάς το μεγαλύτερο πάρκινγκ της πόλης και τα βγάζεις όλα τα αυτοκίνητα έξω και γίνεται χαμός. Άρα τι προτείνετε εσείς εκεί οι καταστηματάρχες της Λεωφόρου Κύκνων? Κοιτάξτε, σίγουρα της Λεωφόρου Κύκνων και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την εσωτερική αγορά προτείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο να υπάρχει κίνηση εδώ πέρα στην πόλη. Εμείς ναι, όμως που περιμένουμε κάποιους άλλους πελάτες. Σωστό. Εντάξει, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ αυτή η κίνηση, διότι οι δικοί μας οι πελάτες δεν μπορούν να παρκάρουν, δεν έχουν την άνεσή τους κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν εντάξει φορούμενες απόψεις για αυτό το θέμα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι γίνεται έτσι πολύ, πολύ, πολύ φασαρία στην πόλη κάθε Τετάρτη και θα πρέπει να βρούμε τρόπους προκειμένου να απαλύνουμε λίγο, να αμβλύνουμε αυτή την κατάσταση. Η νέα δημοτική αρχή, βέβαια, της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πιστεύουμε ότι σύν τον χρόνο θα λύσει το θέμα αυτό. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Προτείνεται δηλαδή είναι και να φύγει η λαϊκή από το συγκεκριμένο σημείο κάθε Τετάρτη, ας πούμε. Εγώ θα το πρότεινα βεβαίως. Ναι. Έχω εκφράσει τις απόψεις μου πολλές φορές, ναι. Mm. Το μεγαλύτερο πάρκινγκ της πόλης θα πρέπει να είναι το πάρκινγκ, το μεγαλύτερο πάρκινγκ και της πόλης. Και ειδικά την ημέρα, την ημέρα που η πόλη πραγματικά το χρειάζεται. Μισό λεπτάκι όμως. Τώρα για άλλο πράγμα, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Και τι θα προτείνατε. Τώρα μιλάω ατομικά έτσι. Ναι, και τι θα προτείνατε έτσι, κύριε Κατσάνο. Θα πρότεινα μία μόνιμη αγορά με τοπικούς παραγωγούς, στεγασμένοι, καθαροί. Πού. Υπάρχουν χώροι στην είσοδο της πόλης. Α. Στα γνωστά οικόπεδα φιλέτα. Μεριά και τα λοιπά υπάρχουν πολλοί, όχι βέβαια στο μεγάλο το οικόπεδο που λέμε, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Υπάρχουν χώροι εκεί πέρα, σύν την περιοχή εκεί, μπορούν να βρούνε. Έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση και τα πάρκινγκ όλα να είναι προς λειτουργία και όχι προς μη λειτουργία τους και να μπορεί ο κόσμος πραγματικά να κινηθεί ελεύθερα και να μην παρατηρείται αυτή η δυσφορία, αυτό το έμφραγμα στην πόλη και η βρωμιά. Διότι εμένα να σου πω την αλήθεια δεν μου αρέσει όταν περνάω κάτω από το παζάρι για μια μισή δυο μέρες να μυρίζει ψαρίλακι. Έτσι. Δεν ξέρω αλλά. Θα προκαλέσετε αντιδράσεις κύριε Κατσάνο όπως καταλαβαίνετε τώρα. Ορίστε. Θα προκαλέσετε αντιδράσεις με αυτά που λέτε. Κανένα πρόβλημα δεν έχω να το συζητήσουμε. Γιατί θα σας πούν και μια μέρα έχει λίγο ζωή το κέντρο ρε παιδιά, την καταργήσουμε τώρα, και αυτή. Αυτή δεν είναι ζωή. Ναι. Εντάξει, αυτή δεν είναι ζωή. Αυτή είναι ταλαιπωρία και δυσοδεία. Να λέμε την αλήθεια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι απόψεις που θα προκαλέσουν την αντίδραση των ανθρώπων της λαϊκής, να το ξέρετε. Θα σας πω κάτι τώρα. Ναι. Πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και βλέπουμε υπέροχες λαϊκές αγορές για τις οποίες εγώ είμαι υπέρ, διότι πραγματικά συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε υπέροχες λαϊκές αγορές, πεντακάθαρες, στεγασμένες, με τους χώρους τους, με τις τουαλέτες τους, με τα πάντα τους. Έχει προβλεφθεί για τις θέσεις πάρκινγκ που για τον κόσμο ο οποίος θέλει να τις επισκεφτεί. Γιατί όχι δηλαδή εδώ πέρα και να υπάρχει αυτό το πανηγύρι με την κακή έννοια. Μάλιστα. Αυτό λέω. Λοιπόν, καταγράφονται οι απόψεις σας και νομίζω θα σχολιάσουν. Άποψη, άποψη, έτσι. Ο καθένας σας πει την άποψή του και ας βρεθεί η καλύτερη. Μπορεί και δεν λέω ότι η δική μου είναι η καλύτερη. Ωραία. Εγώ όμως οραματίζομαι και φαντάζομαι μια Καστοριά η οποία αν μη τι άλλο θα έχει ποιότητα όπως πραγματικά της αξίζει. Ποιότητα στα πάντα. Από την έκθεσή της η οποία θα πρέπει να γίνει η καλύτερη του κόσμου, έτσι λέω εγώ τώρα, έτσι. Από το φυσικό της περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και από τη διαφήμιση η οποία πρέπει να γίνει προκειμένου να προβάλλουμε όλα αυτά. Πόσο πιο απλά να τα πούμε. Θέλουμε ποιότητα σε όλους τους τομείς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό, ποιοτικούς πελάτες οι οποίοι θα μπορέσουν να αγοράσουν και τα προϊόντα τα δικά μας. Να σας πω το πιο απλό.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στα προϊόντα τα δικά μας τώρα, τα δικά σας δηλαδή. Πάμε στα προϊόντα τα δικά μας. Προχθές κάνετε τη συνεδρίαση για να ορίσετε ουσιαστικά νέες ημερομηνίες. Όλο αυτό που συμβαίνει έχει φέρει τα πάνω κάτω και στον κλάδο σας. Αναμφίβολα. Θέλω να μας πείτε τι αποφασίσατε, τι γνώμες υπήρχαν μέσα, τι σκεπτικό υπήρξε, τι προβληματισμοί υπήρξαν. Καταρχήν κάναμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο για αν θα ορίσουμε σωστά, το φεστιβάλ, μόνο την έκθεση κτλ. Κάναμε μια συζήτηση προκειμένου να αφουγκραστούμε και προκειμένου να αναμεταδώσουμε, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε γίνει δέκτες όλη αυτή την περίοδο, την πάρα πολύ δύσκολη από το Μάρτιο μέχρι σήμερα. Ακούστηκαν πολλές γνώμες, ακούστηκαν γνώμες ακόμη και το να μην γίνει κάτι για φέτος, για το 2020. Και εγώ μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο υπήρξαν μέλη που είπαν να μην κάνουμε τίποτα για το 2020, ούτε καν το φέτος. Ένα από τα μέλη αυτά ήμουν και εγώ. Α, υπέρ της άποψης να μην γίνει τίποτα μέσα στο 20. Φοβάμαι, λέω, μισό λεπτάκι, φοβάμαι. Τους λέω, εγώ εξέφρασα την άποψή μου ότι φοβάμαι πάρα πολύ, διότι επειδή περιμένουμε και το δεύτερο κρούσμα του κορονοϊού, ναι, και είχα και εγώ μια προσωπική δυσάρεστη εμπειρία αυτό το διάστημα και είχα πολλές επαφές με γιατρούς, ναι, οι οποίοι όλοι λένε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια έξαρση. Αυτή την έξαρση πραγματικά την φοβάμαι και βλέπω ότι μπορεί να απαγορευτούν και κάποιες πτήσεις ενδεχομένως και από τη Ρωσία προς το εξωτερικό. Και αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Δηλαδή ακόμα δεν έρχονται αρχίσει στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι. Και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Mm. Φανταστείτε δηλαδή τώρα να πάμε εμείς να οργανώσουμε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός με όλα αυτά τα έξοδα τα οποία προϋποθέτει και στο τέλος να δούμε ότι δεν θα γίνουν πτήσεις από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με προβληματίζει. Ο κύριος Τσούκας, σε αντίστοιχη ερώτηση που τον κάναμε προχθές, είπε ότι εμείς πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία. Το αν θα γίνει ή όχι είναι κάτι άλλο. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να ορίσει ούτε η έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας πω κάτι. Πρέπει να προγραμματίσουμε. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να ορίσουμε μία ημερομηνία, αλλά το να ορίσεις μία ημερομηνία από μόνο του δεν λέει ότι δεν θα κάνεις και τα έξοδα τα οποία πρέπει να κάνεις, έτσι. Πρέπει να κλείσεις με διάφορες εταιρείες, με διάφορους προμηθευτές, πρέπει να... Εντάξει, είναι δύσκολα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα περνάμε έτσι λίγο τόσο... Πρέπει να τα ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Εγώ φοβάμαι ακόμη, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια... Δηλαδή, μισό λεπτό, φοβάστε ότι ο σύνδεσμος αυτή τη στιγμή θα κάνει κάποια έξοδα τα οποία θα πάνε στο βροντό. Εννοείται. Ότι αν δεν γίνει τελικά το γεγονός, τι θα γίνουν τα έξοδα. Οι συνάδελφοι θα πληρώσουν, αν και πρέπει να πληρώσουν. Αν δεν γίνει το γεγονός, πώς θα καλυφθούν αυτά μετά. Έτσι, δηλαδή γνωρίζουμε όλοι ότι και τα οικονομικά του συνδέσμου δεν είναι και ιδιαίτερα θυρά. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο κτίριο το οποίο ακόμη το αποπληρώνουμε, έτσι. Ναι. Έχουμε κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Παρόλα η αυτά, άποψη όμως, αυτή που εκφράζεται, λοιπόν, την συμμερίστηκαν και άλλοι, κύριε Κατσάνο. Ναι, αρκετοί, αλλά πρέπει να σας πω και κάτι. Και πώς επικράτησε, ας πούμε, με πλειοψηφία λογική. Επικράτησε το ότι θα πάμε. Θα σας εξηγήσω, ναι, τώρα. Δεν σημαίνει ότι. Μισό λεπτό, κάτω. Δεν σημαίνει ότι είναι η μειοψηφία. Εγώ πάντα ακολουθώ, ας πούμε, το σύνολο. Εντάξει, δεν είναι ότι επιμένουμε. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουμε την πιο σωστή απόφαση. Σήμερα λοιπόν τώρα, βλέπετε από τη συζήτηση την οποία κάναμε χθες, με συγχωρείτε λίγο. Έπειτα από τη συζήτηση την οποία κάναμε χθες, προχθές μάλλον, την Δευτέρα. Δεν σας κρύβω ότι προκειμένου έτσι να βλύνουμε κατά το δυνατό περισσότερο αυτές τις ανησυχίες τις οποίες έχουμε, σήμερα στις 5 η ώρα έχουμε καλέσει μια άτυπη γενική συνέλευση όλων των εκθετών μας, ποιοι θέλουν να έρθουν, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί τους. Προκειμένου, αν θέλετε, θα σας πω κάτι, αν θέλετε, να λάβουμε και μαζί την ευθύνη. Να αναλάβουν και οι εκθέτες μας. Αυτό δεν το γνωρίζαμε, είναι σημαντική εξέλιξη. Σήμερα το απόγευμα στις 5, γενική συνέλευση και των εκθετών. Μισό λεπτάκι, είναι μια άτυπη συνάντηση, ας το πούμε. Έτσι. Άτυπη, είναι, δηλαδή θα φωνάξετε τους εκθέτες και θα τους πείτε. Και σε όλους τους εκθέτες μας. Δηλαδή φωνάζετε απόψε τους εκθέτες και τους λέτε, θέλετε παιδιά να πάρουμε μαζί την ευθύνη. Ελάτε να συζητήσουμε. Και τη χασούρα ενδεχομένως. Έτσι, είμαστε μαζί. Ναι. Είμαστε όλοι μαζί.
Εγώ δέχομαι να αναλάβω τη χασούρα μου και την ευθύνη μου. Εσείς θα τη δέχεστε. Γιατί μαζί πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν γίνεται να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Αυτό είναι ιδιαίτερο που γίνεται σήμερα, μισό λεπτό. Βεβαίως. Εμείς πάντα έτσι λειτουργούσαμε στο σύνδεσμο. Ναι. Στο σύνδεσμο Κουνοπιών Καστοριάς. Ναι, αλλά άλλες φορές δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ μπαίνει ένα θέμα φέτος. Θέλετε να βάλετε συνυπεύθυνους όχι μόνο στην επιτυχία αλλά και στην αποτυχία ή στη ματέωση. Θέλετε να βάλετε και τους εκθέτες. Εννοείται. Μα για αυτούς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Γίνεται για να προβάλλουμε την πόλη μας, την ελληνική, την καστοριανή γουνοποιία. Ναι, εσείς αλλά κύριε Κατσάνο, κάποιοι πρέπει να βάλουν τα λεφτά. Ναι. Εσείς κύριε Κατσάνο, έχετε συζητήσει με εκθέτες που ήδη σας έχουν πει ότι καλύτερα να μην το κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά ανησυχούν. Πραγματικά ανησυχούν. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε μία όσο το δυνατόν καλύτερη οικονομική πολιτική, ναι. Να μην κάνουμε πάρα πολλά έξοδα προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους εκθέτες μας ακόμη καλύτερες τιμές. Αυτό. Προκειμένου να, για μένα κανονικά, προσέξτε λιγάκι, θα πρέπει να γίνει το γεγονός. Έτσι. Να πούμε λίγο για ποιο είναι το γεγονός που θα γίνει, γιατί κύριε Κατσάνο, συζητάμε τόση ώρα αλλά δεν είπαμε τι αποφασίστηκε τελικά να λοιπόν, κοιτάξτε, αποφασίστηκε να ανακοινώσουμε την ημερομηνία η οποία είναι 30 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου. Ναι. Λοιπόν, η οποία θα είναι έκθεση το Fair Shopping Festival. Θα είναι το Fair Shopping Festival, ναι. Και επίσης και Μάρτιο θα συζητήσουμε και για την έκθεση. Προτρέχετε κύριε Νατσούλη. Θα συζητήσουμε και για την έκθεση. Όντως η ημερομηνία του Μαρτίου είναι μια πολύ καλή ημερομηνία και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την έκθεση Γούνας της Καστοριάς, προκειμένου να πλασαριστεί πλέον σε μια ιδανική ημερομηνία για το παγκόσμιο, για το παγκόσμιο γίγνεσθε της Γούνας. Ακριβώς ποια είναι αυτή η ημερομηνία τώρα του Μαρτίου. Τώρα είναι ιδανική. Ποια είναι η ιδανική του Μαρτίου. Ορίστε. Ποια είναι η ιδανική ημερομηνία του Μαρτίου. Κοιτάξτε κάπου προς το τέλος με αρχές Απριλίου, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δημοπρασίες. Τι ημερομηνίε των δημοπρασιών. Θα δείτε το καλεντάρι κάπου εκεί πάντως στα τέλη κάπου Μαρτίου. Κάπου εκεί πέρα μέσα θα είναι ιδανικό, διότι μετά πλέον θα δείξουμε σε όλους ότι όντως εμείς δεν φοβόμαστε. Άρα διευκρινίζουμε ότι αυτό που θα γίνει 30... Σωστά. Αυτό που θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου δεν είναι έκθεση. Θα είναι όχι, το Fair Shopping Festival. Όπως θα γινόταν σε κανονικές συνθήκες ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό είναι μια λύση που βρέθηκε για να ισορροπήσει τις δύο απόψεις μες στο σύνδεσμο, κύριε Κατσάνο. Δηλαδή σε αυτούς που ήθελαν και σε αυτούς που δεν ήθελαν, γεγονός τώρα το φθινόπωρο. Να σας πω κάτι. Δεν είναι θέμα να ισορροπήσουμε απόψεις στο σύνδεσμο το δικό μας. Εμείς λειτουργούμε κάπως διαφορετικά. Νομίζω έχουμε δείξει τα δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαφωνίες. Υπάρχει ένας διάλογος και στο τέλος όταν παίρνουμε μία απόφαση συντασσόμαστε όλοι πίσω από αυτήν. Εγώ δεν τώρα είναι ότι βγαίνουμε απ' έξω και φωνάζουμε και λέμε ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει. Να το πάω λίγο πιο πέρα λοιπόν, κύριε Κατσάνο. Άτυπη γενική συνέλευση σήμερα. Εσείς πήρατε ήδη τις αποφάσεις που πήρατε τη Δευτέρα. Και σας λένε σήμερα οι εκθέτες που θα είναι το απόγευμα 7 η ώρα, είπατε. 5 η ώρα το απόγευμα. Σας λένε ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε εναντίον. Δεν θέλουμε να γίνει. Εσείς παίρνετε πίσω την απόφαση του Fair Shopping Festival ή το κάνετε με όσους που είναι. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Α, μάλιστα. Και κανονικά όσο περισσότεροι έρθουν σήμερα σε αυτή την άτυπη συγκέντρωση, νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο προκειμένου να πάρουμε το απάβγασμα πραγματικά του τι συμβαίνει. Ναι, έχει πολύ μεγάλη αξία το τι θα πούν λοιπόν οι εκθέτες. Αν ένα 50% πει όχι, οι εκθέτες θέλουν. Είναι προβληματισμός. Προσέξτε με λίγο. Οι εκθέτες θέλουν να γίνει, διότι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές. Και άλλες λύσεις. Δεν έχουν όλοι εμπορεύματα, δεν θα πάνε στα νησιά, δεν θα πάνε δεξιά, δεν θα πάνε αριστερά, δεν μπορούν να πουλήσουν. Θέλουν να γίνει το Fair Shopping Festival. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι το τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε την απαγόρευση πτήσεων. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα το δικό μας, το οποίο κανένας δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Οπότε εκεί σήμερα πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία και πολύ δημιουργική συζήτηση και το καλύτερο είναι να τα πούμε αύριο ενδεχομένως, που φέρουμε και κάποια πράγματα μπροστά μας. Θα ανανεώσουμε, κύριε Κατσάνο, το ραντεβού μας για αύριο.
Να το ανανεώσουμε βεβαίως, γιατί όχι, θα είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι αύριο θα έχει ακόμη περισσότερο έτσι... Θα πρέπει, καταλάβατε τώρα το σκεπτικό νομίζω και το πνεύμα με το οποίο δουλεύουμε στο σύνδεσμο. Είναι αυτό, πρέπει να ακούσουμε τους εκθέτες μας. Ωραία. Να δούμε τι θα μας πούνε, δεν έχω πώς κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Αυτοί. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω σήμερα κύριε Κατσάνο, επαναλαμβάνω και με εσάς, ίσως και με εκθέτες, ίσως και με τον Πρόεδρο, αύριο να συζητήσουμε ακριβώς αυτό που θα αποφασιστεί σε αυτή την άτυπη συγκέντρωση και κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να το επεκτείνουμε λίγο το θέμα και να δούμε γενικά ας πούμε, για την κατάσταση του κλάδου. Ωραία. Θα κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση πιστεύω σήμερα, να δούμε λίγο και για την έκθεση. Εμείς να μπορούμε να έρθουμε να ακούσουμε. Με την ευκαιρία, γιατί το βλέπω ενδιαφέρον. Εμείς μπορούμε να έρθουμε να ακούσουμε. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα τώρα. Όταν βρίσκονται και τα ΜΜΕ μέσα, δεν εκφράζεται και πολύ άνετα ο άλλος. Ωραία. Ειδικά ο συνάδελφος. Σας αφήνουμε λοιπόν να εκφραστείτε άνετα. Μέσα θα υποθούν και κάποια πράγματα. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι να αισθάνομαι εγώ άνετα ή όχι. Θα υποθούν και κάποια πράγματα τα οποία εντάξει είναι καθαρά θέματα δικά μας. Πώς να σου πω. Τα μυστικά μας, τα δικά μας τα πράγματα τα οποία. Δεν χρειάζεται να βγαίνει και προς τα έξω. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ καλοί όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε πλήρως. Θα έχετε τα πάντα, ό,τι υπάρξει από ενημέρωση. Την ίδια ώρα αύριο ραντεβού, λοιπόν, κύριε Κατσάνο. Να την ίδια καλά, ώρα αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.